Γεια σας παιδιά, σήμερα δεν θα είναι ένα συνηθισμένο βίντεο, δεν ασχοληθούμε αυτή τη φορά με smartphone αλλά με μηχανικά πληκτρολόγια και ποντίκια. Συγκεκριμένα έψαχνα ένα μηχανικό πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι αλλά από την Κίνα, γιατί τελευταία έχει ανέβει πολύ η αγορά εκεί πέρα, έχει πολύ καλές επιλογές, φθηνές επιλογές. Ας ρίξουμε μια ματιά. Αυτό που είχα στο νου μου ήταν κάποια προϊόντα της MotoSpeed και συγκεκριμένα ήμουν ανάμεσα στο MotoSpeed C108 και το C104. Έχουν μια διαφορά στην τιμή, αλλά εσείς θα κρίνετε κατά πόσο αξίζει, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Το C108 προσφέρει κάποια παραπάνω πραγματάκια. Ας δούμε πρώτα όμως το C108. Βλέπουμε ότι το κόστος του είναι 75,5 δολάρια. Έχει 104 πλήκτρα με μπλε διακόπτες. Είναι RGB το πληκτρολόγιο. Ενσύρματο. Είναι φτιαγμένο από ABS υλικό. Υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά συστήματα όπως είναι φυσικό. Διαβάσουμε λίγο τα χαρακτηριστικά του. Έχει εργονομικό design. Και είναι φτιαγμένο για gamers, όπως μας λέει εδώ πέρα. Έχει γρήγορο rebound τα πλήκτρα του και είναι μεγάλα. Έχει 6 διαφορετικά θέματα φωτισμού και καθένα από αυτά έχει 3 διαφορετικά εφέ. Έχει ένα τσιπάκι gaming ενσωματωμένο. Να δούμε τι άλλο μας πληροφορεί εδώ πέρα η σελίδα. Είναι the ghosting. Τα πλήκτρα είναι αφαιρούμενα, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Είναι όλα προγραμματιζόμενα. Για 16,8 εκατομμύρια χρώματα. 18 διαφορετικά είδη φωτισμού και εφέ. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, όπως βλέπετε, είναι μπλε διακόπτες. Αποφάσισα να πάω σε μπλε διακόπτες γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε και ως gaming αλλά και για δαχτυλογράφηση. Μπλε διακόπτες ενδείκνυται κυρίως για δαχτυλογράφηση. Θέλουν λίγο περισσότερη δύναμη από τους κόκκινους και κάνουν και περισσότερο θόρυβο. Οπότε αν θέλετε καθαρά για gaming θα πρότεινα κάποιο με κόκκινους διακόπτες, αλλά αν θέλετε όπως εγώ να δαχτυλογραφείτε αλλά και να παίζετε, μια χαρά θα είναι και οι μπλε διακόπτες πιστεύω. Συνοδεύεται από ένα πολύ καλό πρόγραμμα, αυτό το έχω δει το πρόγραμμα σε ένα άλλο προϊόν της εταιρείας, μέσα του οποίου μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικά προφίλ είτε για το ποντίκι είτε για το πληκτρολόγιο. Όπως βλέπετε, αυτό που σας έλεγα ότι αφαιρούνται όλα τα πλήκτρα. Είναι δοκιμασμένα και αντέχουν 60 εκατομμύρια φορές, υποτίθεται. Εδώ πέρα μας λέει κάποιες διαφορές ανάμεσα στους μαύρους και στους μπλε διακόπτες. Η πίεση που χρειάζεται είναι 50 γραμμάρια στους μπλε. Το τσιπάκι το ενσωματωμένο που έχει, που από ό,τι κατάλαβα εδώ πέρα μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποια προφίλ και να μην χρειάζεται όταν μετακινήσετε το πληκτρολόγιο σας σε μια άλλη συσκευή, σε έναν άλλον υπολογιστή, να ξαναδημιουργήσετε τα προφίλ, αλλά είναι αποθηκευμένα στο τσιπάκι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Επίσης μπορείτε να πληκτρολογήσετε, να πατήσετε μάλλον πολλά πλήκτρα ταυτόχρονα και να τα δεχτεί όλα, να μην κολλήσει. Όλα είναι προγραμματιζόμενα όπως είπαμε. Κάποιες λειτουργίες μας δείχνει εδώ πέρα. Κάποια χαρακτηριστικά. Επίσης έχει και αυτή τη βάση στήριξης του καρπού, την εργονομική.
σε κάποιους βολεύει, κάποιοι το θεωρούν απαραίτητο, μάλλον κάποιοι δεν τους ενοχλεί να μην υπάρχει. Εγώ θα το δοκιμάσω στην πράξη και θα δω. Είναι πολύ όμορφο, πραγματικά είναι πολύ όμορφο. Ας ρίξουμε μια ματιά τώρα και στο C104 που είναι πιο φθηνό, το πιο φθηνό μοντέλο. Και αυτό με μπλε διακόπτες. Θα πω έτσι λίγο εντάχει μικροδιαφορές. Η κύρια για μένα είναι ότι δεν έχει την βάση στήριξης του καρπού, οπότε αν κάποιον τον ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι θα πρέπει να πάει στο C108. Και επίσης η άλλη τους διαφορά, μια και είναι και τα δύο με μπλε διακόπτες, είναι ότι απλά έχει λιγότερα εφεδάκια, να το πω έτσι. Λιγότερα προφίλ φωτισμού. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι το άλλο θα είναι πολύ καλύτερο πληκτρολόγιο. Έχει λιγότερα εφέ φωτισμού απλά, επιλογές τέτοιες. Και του λείπει η βάση στήριξης. Αυτά από τα πληκτρολόγια, εγώ θα διαλέξω το πιο ακριβό μοντέλο. Όχι ότι είναι πολύ καλύτερο, απλά έχει κάποια έξτρα χαρακτηριστικά. Αυτό εδώ το C108. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, $25 περίπου. Εντάξει, για κάποιους μπορεί να αξίζει, για κάποιους όχι. Να δούμε λίγο και τα κόμπο. Ήθελα να πω εδώ πέρα ότι η εταιρεία προσφέρει και διάφορα κόμπο και κάποιοι την έχουν πατήσει από ποια άποψη. Ότι είπαν ότι θα τους βγει πιο φθηνά, γιατί σου δίνει ένα ωραίο πληκτρολόγιο, σου δίνει και ένα ποντικάκι εδώ πέρα που οι περισσότεροι νομίζαν είναι το V30 που είναι το καλύτερο της εταιρείας. Δεν ξέρω αν το αναφέρουν τα άλλα site, το συγκεκριμένο το αναφέρει ότι το ποντίκι, μισό λεπτάκι να το βρω. Ναι, εδώ πέρα το λέει, ότι το ποντίκι στο κόμπο δεν είναι το μοντέλο V30, αλλά κάποιο με παρόμοια εμφάνιση. Οι επιδόσεις του δεν είναι τόσο καλές όσο του V30, οπότε άμα χρειάζεται το V30, σου λέει πατήστε εδώ πέρα. Και αυτό δεν είναι το V30, το κορυφαίο της εταιρείας πιστεύω. Για να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του. 3.500 dpi RGB, 6 πλήκτρα, ενσύρματο ποντίκι. Έχει καλή αίσθηση, σύμφωνα με review που έχω δει και διαβάσει, έχει καλή αίσθηση και το wheel, αλλά και τα πλήκτρα, καλή ανάδραση. Είναι εργονομικά σχεδιασμένο. Εδώ πέρα πλάγια βλέπετε, μοιάζει λίγο με δέρμα, δεν είναι δέρμα. Είναι πολύ ωραία η εμφάνισή του. Είναι προγραμματιζόμενα τα πλήκτρα. Και τα προφίλ αλλάζουν με το κουμπάκι, θα σας δείξω αυτό εδώ το κουμπάκι, όταν κάνετε κλικ αλλάζει ο φωτισμός του ποντικού και σας λέει και σε ποιο προφίλ στην ουσία είστε. Τα προφίλ τα ρυθμίζετε μέσα από την εφαρμογή που θα κατεβάσετε. Ο διακόπτης, παιδιά, είναι της Omron, δεν το αναφέρει εδώ πέρα αλλά το ξέρω, το έχω διαβάσει αλλού. Έχει και άλλες πιο φθηνές επιλογές η εταιρεία. Μάλιστα κάποιες από αυτές γράφουν ότι έχουν καλύτερα χαρακτηριστικά, αλλά έχουν και τη μισή τιμή, οπότε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ ρώτησα, επικοινώνησα με το κατάστημα και τους ρώτησα τι γίνεται ρε παιδιά. Να παραδείγμα τους χάρη είναι αυτό εδώ το V10, το είδα τυχαία εδώ. Εδώ πέρα λέει 4.000 dpi, φαίνεται και αυτό έτσι πιο εφετζίδικο και είναι πιο φθηνό. Δεν έχει μεγάλη διαφορά, αλλά είναι πιο φθηνό. Και μου είπαν αυτό ακριβώς, ότι είναι πιο πολύ για λόγους marketing αυτό το πράγμα, συμβαίνει. Και ότι το V30 είναι το κορυφαίο. Όχι ότι αν πάρετε και το V10 δεν θα είναι καλό. Εγώ προσωπικά θα επιλέξω το V30 και σε αυτό το βιντεάκι ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι της Κίνας, το gaming. Θα παραγγείλω αυτά τα δύο, το C108
και το MotoSpeed V30. Θα περιμένω να μου έρθουν και θα κάνω ένα αναλυτικό review, να σας πω και τις εντυπώσεις μου, γιατί καλά στη θεωρία και ότι διαβάζουμε σε review, αλλά να δούμε και στην πράξη. Αυτά από μένα, παιδιά. Θα τα πούμε σε επόμενα βιντεάκια. Γεια σας!